αποφάσισα να αποχωρήσω από το Nomads. Οι λόγοι που αποφάσισα να αποχωρήσω από το Nomads δεν κρύβουν κάποια πικρία, ούτε κάποιο μεγάλο μυστικό. Είναι απλά η ανάγκη μου να εκφράζομαι πάντα έτσι όπως νιώθω, να είμαι αυτός μου και να είμαι ελεύθερη, να ανήκω ή να μην ανήκω κάπου. Είναι η απόφασή μου να μη στεναχωρώ κάποιον, παίρνοντας ή μην παίρνοντας θέσεις, οτιδήποτε συμβαίνει και διαδραματίζεται πλέον μέσα στο παιχνίδι αυτό. Γενικώς έχω κάνει πολλή δουλειά τα τελευταία χρόνια με τον εαυτό μου για να διαχειρίζομαι τη ζωή μου, κάποιες καταστάσεις. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Πραγματικά όλο αυτό το έζησα και το απόλαυσα σαν ένα μικρό κορτσάκι. Θυμήθηκα πάρα πολύ την παιδική μου ηλικία. Σήμερα το πρωί σηκώθηκε και τούσα τη θάλασσα και σκέφτηκα ότι είναι η τελευταία φορά που τη βλέπω. Θα γράψω στα παιδιά ένα γράμμα, το οποίο μέσα θα περιέχει όλους αυτούς τους λόγους για τους οποίους αποχωρώ. Το διάστημα που είμαι εδώ πέρα, ανακάλυψα για τον εαυτό μου ότι είμαι πιο προσαρμοστική από ό,τι περίμενα. Ανακάλυψα ότι πραγματικά η μεγαλύτερη άμυνά μου και ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίζω δύσκολες καταστάσεις είναι το χιούμορ. Όπως επίσης ανακάλυψα και το ότι είμαι απρόβλεπτη. Για μένα το Nomads ήταν ένα ταξίδι και με την κυριολεκτική αλλά και με τη μεταφορική του έννοια. Ήταν μία εμπειρία ζωής. Ήταν, ναι, πραγματικά και ένα μάθημα, γιατί όσο καιρό είμαι εδώ πέρα σκέφτηκα πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου, για την πορεία της ζωής μου, για το πώς μ' αρέσει να είναι το περιβάλλον γύρω μου. Για μένα το Nomads, για να το κλείσω, είναι μία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής μου.